Πρώτα απ' όλα να πω ότι χρειάζεται να έχουμε ψυχραιμία στις ρητορικές εξάρσεις Ερντογάν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε παρόμοιες διεκδικήσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μεγάλη ένταση σε αυτή τη ρητορική. Να έχουμε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Και καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι, και ο ελληνικός λαός βεβαίως, αλλά και όσοι μας ακούνε και μεταφράζουν αυτά που λέμε σε άλλες γλώσσες, ότι απέναντι στην απειλή της κυριαρχίας, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, είμαστε όλοι ενωμένοι. Και ο Ερντογάν δεν έχει απέναντί του έναν αδύναμο και απερχόμενο πρωθυπουργό, αλλά έχει όλο τον ελληνικό λαό. Ας το γνωρίζετε. Πολλές φορές όμως λένε ότι τα επιχειρήματά τους προέρχονται από την κριτική τη δική σας στην κυβέρνηση. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μεταναστευτικό, για παράδειγμα. Δεν πειράζει. Βγήκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με φωτογραφίες με πνιγμένα παιδάκια. Ναι, ναι. Και είχε ασκηθεί, λέει η κυβέρνηση, κριτική από τη δική σας την πλευρά ή αβαντάρατε κριτικές οι οποίες είχαν γίνει. Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι είμαστε, το ότι είναι αραγές στο εθνικό μέτωπο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατικός διάλογος στο εσωτερικό και δεν σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κάνουν οξία κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης όταν αντιλαμβάνονται ότι αυτή είναι εθνικά επιζήμια. Και μιας και με ρωτάτε, δώστε μου τρία λεπτά. Διαφωνείτε με την πολιτική για το μεταναστευτικό του Κυριάκου Μητσοτάκη? Δώστε μου τρία λεπτά, θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά δώστε μου τρία λεπτά, μην φύγουμε από την εξωτερική πολιτική, είναι κρίσιμες οι εξελίξεις στην γεωπολιτική σκακέρα, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε στη μέση ενός πολέμου στην Ουκρανία που δημιουργεί τρομακτικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Ακούστε, εγώ θα ήθελα μια εξωτερική πολιτική με αρχή, μέση και τέλος. Και έναν Έλληνα πρωθυπουργό ο οποίος δεν θα λέει το αυτονόητο ότι θα υπερασπιστούμε και δεν θα ανεχτούμε απειλές και αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Διότι ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδάκη, όταν το Horus Rates κυκλοφορούσε ανενόχλητο στο Αιγαίο ή όταν έγινε το τουρκολιβικό σύμφωνο, αυτά τα δύο δεν απείλησαν την κυριαρχία μας. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απείλησαν. Αν λοιπόν το δόγμα της σημερινής κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε από το 2020 από τον κύριο Γεραπετρίτη, είναι ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια, άρα η κυριαρχία μας, αυτό δίνει στην απέναντι πλευρά το θράσος να προβαίνει διαρκώς σε παραβιάσεις και σε προκλήσεις. Αν δηλαδή πάει αύριο στα 6,5 μίλια ένα διερευνητικό ή γίνει γεώτρηση 6,5 μίλια από την Κρήτη, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε, λέτε? Κυρία Αναστασοπούλου, εγώ ήμουν πρωθυπουργός το 2018, όταν παραβιάστηκε η δυνητική μας υφαλοκρηπίδα στο απότατο της όριο, όχι στα 6,5 μίλια. Και τότε δεν βγήκαμε να πούμε ότι κάνουν θόρυβο και δεν τα καλώδια δεν γράφουν, ούτε το παίρνει ο άνεμος στο πλοίο. Αλλά βρεθήκαμε απέναντι και σταμάτησαν οι έρευνες. Άρα πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και σταμάτησαν οι έρευνες. Ένα αυτό. Δεύτερο, γιατί το κρίσιμο είναι να έχεις μια ενεργή εξωτερική πολιτική και διπλωματία για να μην φτάσεις ως εκεί. Εμείς ασκήσαμε έντονη κριτική στην Συμφωνία για τις Αμερικανικές Βάσεις, όπου παραχωρήσαμε 6 στρατιωτικές βάσεις και την Αλεξανδρούπολη. Μα επαόριστο, δεν ξεκίνησε η διαδικασία. Επαόριστο και χωρίς ανταλλάγματα. Πάντως οι διαδικασίες ξεκίνησαν. Βεβαίως ξεκίνησαν. Βεβαίως ξεκίνησαν. Αλλά όταν προχωράς σε μια τέτοια συμφωνία, και εμείς ποτέ δεν προβλέπαμε επαόριστο, αλλά χωρίς ανταλλάγματα, δεσμεύσεις και εγγύσεις, τότε βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση όπως είσαι σήμερα. Να διεκδικείς απλά μια καλή κουβέντα. Και όχι δεσμεύσεις για παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων αν χρειαστεί από το σύμμαχό σου, και κυρίως όχι πιέσεις την Τουρκία να μπει σε ένα διάλογο. Το ίδιο και με τους Ευρωπαίους. Είχαμε δύο ανακοινώσεις, στην Ευρώπη, κύριε Τσίπρα. Δύο δώσαμε ανακοινώσεις από το State Department σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία? Μα σοβαρά μιλάτε τώρα? Αυτό είναι το σημαντικό? Σημαντικό είναι. Μας λύνει το πρόβλημα. Όταν λοιπόν έχεις παραχωρήσει 6 βάσεις επαόριστο, όταν είσαι η χώρα που δίνει μαζί στην πρώτη τετράδα στην Ευρώπη τα περισσότερα όπλα στην Ουκρανία,
με όποιο κόστος μπορεί να έχει αυτό για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι το ίδιο με άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες. Όταν λοιπόν τα έχεις δώσει όλα με δύο λόγια, έχεις δώσει 12 δις στους Γάλλους για πολεμικό εξοπλισμό που θα έρθει μετά από χρόνια. Πρέπει να τον είχαμε. Και έχεις υπογράψει και ένα ελληνογαλλικό μνημόνιο συνεργασίας. Πού είναι λοιπόν οι εγγύησεις για την ακεραιότητα, πού είναι οι εγγύησεις και κυρίως πού είναι οι πιέσεις οι οποίες θα έπρεπε να ασκηθούν τούτη την ώρα στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι σύμμαχος χώρα. Το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πόλεμο με μια χώρα που δεν είναι σύμμαχος. Τη Ρωσία. Και η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτόν τον πόλεμο. Και δεν παίρνει καμία εγγύηση. Και το τελευταίο. Το 2019, τον Ιούνιο, μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, κερδίσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Κυρώσεις. Από το 2019, τον Ιούλιο και μετά, ξεχαστήκανε. Και από επίσημα χείλη του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών μας υπόθηκε ότι δεν είναι αυτή η στρατηγική μας. Σας ερωτώ, είναι δυνατόν να απειλεί ο Ερντογάν σήμερα και η Τουρκία, ακόμα και την κυριαρχία, αλλά διαρκώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και να μην υπάρχει απειλή των κυρώσεων? Και κακώς δεν προσπαθήσαμε το 2021, γιατί πιστεύω ότι εκεί χάθηκε το παιχνίδι στα ελληνοτουρκικά, να δεσμεύσουμε την Τουρκία, τότε που ακόμα δεν ήταν αναβαθμισμένος ο ρόλος της λόγω Ουκρανικού, να δεσμεύσουμε την Τουρκία, διεκδικώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είχαμε προτείνει τότε, μια νέα οικονομική συμφωνία τελωνιακής ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, λοιπόν, που θα συνδεθεί όμως με την υποχρέωσή της να πάει στη Χάγη. Έχουμε αφήσει έξω πάρα πολλά θέματα. Άρα λοιπόν ξεκαθάρισα Πολυτεχνιούπολη, ότι εδώ είμαστε με μια κουβέντα. Μια λέξη μόνο. Ξεκαθάρισα ότι είναι αραγές το μέτωπο, αλλά η κριτική μας σε μια εξωτερική πολιτική που αποδεικνύεται επικίνδυνη δεν θα σταματήσει. Λοιπόν,